Είναι πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές για την ελληνική οικονομία. Τα ελληνικά ομόλογα πηγαίνουν πραγματικά καλά. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο του 2002-2003, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες δηλαδή. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο σήμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Και πιστεύω ότι μετά τις συζητήσεις μας που θα έχουν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα στο επόμενο Eurogroup, θέλω όμως να υπογραμμίσω κάτι το οποίο θεωρώ ζωτικής σημασίας. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος στήριξης, κάποιου μνημονίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά συμβουλές. Είμαστε σε πολύ αγαστή συνεργασία και σε στενή επικοινωνία. Είμαστε συνεργάτες, αλλά δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο που βρισκόμασταν κάποτε όταν εσείς εκπροσωπούσατε τους δανειστές και εμείς ήμασταν οι δανειζόμενοι. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε, θεωρώ, τον ίδιο στόχο. Συνεργαζόμαστε ούτως με την πρόθεση να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και είμαι πεπισμένος ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Πιστεύω ότι οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήσαμε τα τελευταία χρόνια τώρα είναι σε θέση να δείξουν, να φέρουν στην επιφάνεια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτά αποτελούν πολύ καλά σημάδια. Ήθελα λοιπόν αυτό να το υπογραμμίσω, διότι βλέπω τις τελευταίες ημέρες ότι ένα μέρος των ελληνικών ΜΜΕ βρίσκεται σε σύγχυση ως προς το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό ήθελα να το καταστήσω από την πλευρά μου σαφές. Σε ευχαριστώ πολύ καταρχάς που με υποδέχεσαι ξανά, και εγώ πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στη φάση της ανάκαμψης. Υπάρχουν σημαντικές επιδόσεις, μειώνεται το ποσοστό ανεργίας και υπάρχουν καλές επιδόσεις στις αγορές. Γνωρίζεις ότι από την πλευρά μας ως Κομισιόν θέλουμε να χτίσουμε ένα success story στην Ελλάδα, και τώρα είμαστε σε μια καινούργια φάση. Βρισκόμαστε, όπως είπες, συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε από κοινού και έχουμε κοινά συμφέροντα. Και φυσικά ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι θετικό, και οι επόμενες συζητήσεις για τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, συνεργαζόμαστε από κοινού για να υλοποιήσουμε τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις. Διότι όπως και εσύ είπες, εγώ ελπίζω και αναμένω ότι τον Μάρτιο θα υπάρχουν, στο Eurogroup θα υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα, θετικά, και αυτό θα αποτελέσει ένα ξεκάθαρο σημάδι προς τις αγορές που είναι σημαντικές για εμάς. Το σημάδι αυτό θα δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστη και βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Έτσι τις επόμενες ημέρες με το σωστό και επικοδομητικό πνεύμα θα βρούμε από κοινού επικοδομητικές λύσεις. Και θέλω να το ξαναπώ ότι έχεις δίκιο. Δεν θέλω να πιέσω κάποιον και να δημιουργήσω σύγχυση. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε τέταρτο πρόγραμμα μασκαρεμένο μνημόνιο. Όχι, η Ελλάδα βρίσκεται στη διαδικασία επιτήρησης μετά το πρόγραμμα, όπως είχαν βρεθεί στην ίδια φάση και άλλες χώρες προηγουμένως. Το ίδιο είχε γίνει στην Ιρλανδία, στην Κύπρο φυσικά. Ναι, κάποιες στιγμές όμως είναι δύσκολο να καταλάβουν κάποιοι ότι αυτή δεν πρόκειται για μία δόση. Δεν πρόκειται για δόση αυτή που θα πάρει η Ελλάδα, αλλά είναι για χρήματα τα οποία ανήκουν στο ελληνικό κράτος.
Αυτά τα χρήματα λοιπόν έπρεπε να τα έχουν πάρει οι ελληνικές τράπεζες. Βρήκαμε λοιπόν ένα τρόπο και θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία είναι μια εξαιρετική διαδικασία, ούτως ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο